διαχείρισης οργάνωσης κτλ. Και το παρατηρητήριο του τουρισμού το συνδέσαμε με τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, όπου εκεί συλλέγονται στατιστικά στοιχεία που βοηθούν για την ορθή ανάπτυξη του νησιού με άξονα τον τουρισμό. Άλλο ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο φτιάξαμε, με τη δύναμη των νέων επιστημόνων φυσικά, είναι το πόρταλ, μέσα από το οποίο προβάλλεται το νησί και ένας επισκέπτης μπορεί να δει από τα αρχαιολογικά σημεία του νησιού, μπορεί να δει τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στο νησί μας και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Υπάρχουν πάρα πολλά άμεσα μελλοντικά σχέδια και το τονίζω άμεσα και μπορείτε να δείτε ότι το κτίριο της Φιλαρμονικής ήδη ανακαινίζεται για να γίνει ένα πλούσιο κέντρο διαδραστικής πληροφόρησης του τουρισμού, τονίζοντας έτσι την διαφορά που προσπαθούμε εμείς νέα γενιά που έχουμε βλαγεί στη διαχείριση των κοινών του Δήμου ΚΟ και βάζουμε έτσι το δικό μας στίγμα. Δεν μείναμε όμως μόνο σε αυτά, προχωρήσαμε και σε δράσεις που έχουν να κάνουν με την πράσινη ανάπτυξη και πετύχαμε να ξεκινήσουμε σύντομα, από το Μάιο ήδη ξεκινάει το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών στην περιοχή του Κουτά και αυτό θα δώσει μια τεράστια όθηση στην πράσινη ανάπτυξη του νησιού και επίσης και με την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Ιδριάδες προχωράμε σιγά σιγά στην διάσωση του δάσους της Παναγιάς της Καλαδιάς, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Όλα αυτά λοιπόν με την εμπειρία των παλαιότερων στηριζόμενη τη ρίση του Αριστοτέλη που έλεγε ότι ο φρόνιμος άνθρωπος είναι ανοιχτός στην εμπειρία, την οποία χρησιμοποιεί ως οδηγό για τα καθέκαστα που αντιμετωπίζει κάθε φορά, ασχοληθήκαμε και θέλουμε να είστε κι εσείς δίπλα μας σε μία διαδραστική, σε μία μάλλον ανοιχτή σχέση μεταξύ μας, να φτιάξουμε το αύριο αυτού του τόπου που φυσικά ανήκει σε εμάς στη νεότερη γενιά. Σεβόμενη βέβαια το παρελθόν και ανατρέποντας κάποια στιγμή στο παρελθόν. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε αναπτυξιακή προοπτική για το νησί μας, μια αναπτυξιακή προοπτική που αφορά κυρίως τη νέα γενιά. Σας καλούμε να συμμετέχετε, να είστε δίπλα μας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε όλοι εδώ. Και συνεχίζουμε δυνατά για ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος πλέον ανήκει σε εσάς, γιατί γι' αυτό σας φωνάξαμε. Νομίζω ήδη μιλήσαμε πάρα πολύ και ίσως ελπίζω να μην κουράσαμε. Θέλαμε να πούμε κάποια πράγματα που τα αισθανόμασταν. Θέλαμε να πούμε κάποια πράγματα από τις εμπειρίες που αποκτήσαμε τα τελευταία χρόνια, όσο ασχοληθήκαμε τα τρία τελευταία χρόνια που είδαμε πώς λειτουργεί το υποδόμημα του Δήμου της ΚΟ, του ενιαίου πλέον Δήμου της ΚΟ. Και θέλω πραγματικά να δώσω το λόγο σε εσάς για τοποθετήσεις. Κατά βάση θέλουμε να ακούσουμε απόψεις, θέλουμε να ακούσουμε νέες ιδέες, αυτές που συζητάμε και μεταξύ μας. Αυτές που συζητάμε και ήρθε η ώρα να τις πούμε όλοι μαζί. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Για μην τρέπεστε. Όλοι έχουμε τρακ και εμείς που καθόμαστε εδώ έχουμε τρακ. Δεν είναι... Βλέπω προβληματισμό, αλλά δεν βλέπω. Να το μοιράζεστε όσο από πάρα πολλούς ότι η κοινωνική οικονομία και οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι η λύση ή είναι πανάκι. Δεν είναι. Είναι ένα εργαλείο το οποίο δημιουργήσαμε για να μας βοηθήσει αναπτυξιακά όταν μιλάμε για τοπική ταυτότητα. Θα το κάνω πιο λιανά. Χρειαζόμαστε
ένα σήμα τοπικής ποιότητας. Δηλαδή τα προϊόντα μας έχουμε τουρισμό. Αυτόν τον τουρισμό πώς μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε ορθολογιστικά πλέον. Δηλαδή είναι μία βιομηχανία εξαγωγής προϊόντων την οποία την έχουμε έτοιμη χωρίς μεσάζοντες. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε κάποιους μεσάζοντες για να εξάγουμε κάποια προϊόντα τα οποία μπορούμε να βγάλουμε και ίσως τα έχουμε ξεχάσει, ίσως έχουμε ξεφύγει από αυτό το δρόμο και βλέπουμε σιγά σιγά ότι αυτός ο δρόμος είναι και ευρωχώρος και αναπτυξιακός. Έχουμε λοιπόν τον τουρισμό, ο οποίος έρχεται και φεύγει. Άρα μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές των δικών μας προϊόντων που είπαμε με την τοπική ταυτότητα. Αυτά τα προϊόντα τι θα είναι, ό,τι θέλουμε ή μπορούμε να τα πιστοποιούμε και να έχουμε τη δική μας φραγίδα ότι αυτό είναι όντως τοπικό προϊόν. Ξέρετε, οι περισσότερες περιοχές που δουλεύουν σαν τουριστικές έχουν πάει στη γαστρονομία. Γιατί έχουν πάει στη γαστρονομία? Καθίσαμε και το είδαμε. Το Υπουργείο Τουρισμού τα τελευταία χρόνια μιλάει για το ελληνικό πρωινό, προσπαθεί να το προωθήσει. Γιατί? Είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Δεν χρειάζεται μεγάλη διαφήμιση. Μία μυρωδιά, μία γεύση μας φέρνει στο μυαλό κάποιον προορισμό που τα είχαμε δοκιμάσει αυτά. Μας φέρνει μνήμες, μας φέρνει προσδοκίες, μας φέρνει επαναλαμβανόμενο τουρισμό, γιατί είναι απλό βιολογικό θέμα. Πώς από εμάς μία μυρωδιά δεν μας έχει θυμίσει τα παιδικά μας χρόνια ή κάποιες διακοπές ή οτιδήποτε άλλο? Είναι απλά βιολογικό θέμα, είναι βιολογική διαφήμιση. Το οποίο μπορούμε, έχουμε τοπικά προϊόντα, μπορούμε να έχουμε τοπική ταυτότητα και μπορούμε κάποιες γεύσεις, κάποιες μυρωδιές να παραπέμπουν στο δικό μας τουριστικό προϊόν. Το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι μοναδικό. Έχουμε να κάνουμε με τη διαχείριση. Με τη διαχείριση βλέπω αρκετούς γνωστούς εδώ πέρα. Των τουριστών που έρχονται, τι κάνουμε, πώς μπορούμε να τους διαχειριστούμε όσο καλύτερα μπορούμε, όχι μόνο οικονομικά. Δεν έρχονται μόνο για να το πω απλά, να αφήσουν λεφτά. Πρέπει να τον κάνουμε επαναλαμβανόμενο, πρέπει να τον κάνουμε να περάσει καλά, όλοι μαζί όμως, σαν κοινωνία. Γι' αυτό είπα από την αρχή, όλες οι επιχειρήσεις μαζί, με κοινό στόχο. Επιχειρήσεις που βγάζουν διαφορετικά προϊόντα, που πουλάνε διαφορετικά προϊόντα, αλλά με μια κοινή στρατηγική μπορούμε να έχουμε ένα κοινό καλό προϊόν με τοπική ταυτότητα, το οποίο να θυμίσει στον άλλον και να γίνεται ο άνθρωπος που ήρθε εδώ, που πέρασε από αυτόν τον τόπο, ζωντανή διαφήμιση για αυτόν τον τόπο. Ούτε ταλαιπωρήθηκε, πέρασε καλά και πραγματικά είδε μέσα από την κοινωνία την πληροφόρηση. Νούλη, ξέρετε. Μέσα από τα νέα πληροφοριακά συστήματα. Από τα νέα πληροφοριακά για το διαδραστικό κέντρο πληροφόρηση, για το κόκκινο, ναι, για το παραδειγματικό. Μέσα από αυτά. Και επίσης υπάρχουν και τα infocross, τα οποία εμπλουτίζουν το τουριστικό μας προϊόν. Καταρχήν πρέπει να γίνει ανταγωνιστικό. Αν δεν εμπλουτιστεί το προϊόν μας με σύγχρονα τουριστικά εργαλεία, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί άλλους τουριστικούς προορισμούς. Τώρα, δεν θέλω να μιλήσω για τις εκτές, αλλά δεν κάνω μόνο αυτό. Ο τουρίστας που έρχεται, για τις εκτές εννοώ τις εκτές που πηγαίνουμε κάθε χρόνο και πρέπει να πηγαίνουμε. Είναι απαραίτητες, αλλά ο επισκέπτης που θα έρθει εδώ πρέπει να μείνει ικανοποιημένος και να έχει κάποιες ευκολίες για να φύγει με καλές εντυπώσεις και να κάνει την καλύτερη διαφήμιση για το νησί μας, στη χώρα του. Και ο πρωτογενής τομέας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό, όπως είπε για την νομιμοποίηση των στάβλων. Το στάβλο. Ναι. Θέλεις να επεκταθείς λίγο σε αυτό, για να αρχίσουμε να κάνουμε το διάλογο. Δηλαδή το τι μας λείπει, τι δεν έχουμε ίσως συνειδητοποιήσει ότι έχουμε και πρέπει να το προβάλλουμε, όχι να το πουλήσουμε, να το προβάλλουμε. Δεν βγάζουμε κάτι για να το πουλήσουμε και έφυγε. Πρέπει να προβάλλουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πρέπει να έχουμε μια κοινή πολιτική που να τη συνδιαμορφώσουμε όλοι. Πώς θα τα προβάλλουμε? Τον ορεινό όγκο μας, τις παραλίες μας, τα αγροτικά μας προϊόντα, κάποια πράγματα τα οποία φτιάχνουμε μόνο στην ΚΟ.
Τι θέλετε να πω, το ντοματάκι, το γλυκό, ας πούμε. Θέλετε να πω το κρασοτήρι, το τυρί της πόζας ή το τυρί της τυριάς, όπως λέγεται σε διάφορες περιοχές, μέχρι και έχει διαφορετικές ονομασίες ακόμα και σε διαφορετικές περιοχές του νησιού μας. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία τα έχουμε μπροστά μας, υπάρχει αρχιτεκτονική που έχουμε μπροστά μας και δεν τα έχουμε αναδείξει. Πρέπει να τα αναδείξουμε. Αυτό είναι πλεονέκτημα, έχουμε μία μοναδικότητα, δεν μπορεί να μας αντιγράψει άλλος. Δεν είμαστε τυχαία ένα μικρό νησί, τρίτος τουριστικός προορισμός στην Ελλάδα. Δεν έγινε τυχαία, υπήρχε μεγάλη προσπάθεια. Κάποιοι είχαν οράματα, τα φτιάξανε, έγινε το σήμερα. Το σήμερα όμως εμείς πρέπει να το διαχειριστούμε. Με τις νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες, γι' αυτό άλλωστε και έχουμε έρθει εδώ για να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Γιατί κακά τα ψέματα, εμείς και εσείς κάνουμε τη χρήση των νέων τεχνολογιών και έχουμε νέες ιδέες, τις οποίες μπορούμε να προσφέρουμε για την καλύτερη διοίκηση του τόπου. Για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα. Νομίζω ότι πολλοί το σκέφτονται να συμμετάσχουν στο διάλογο λόγω του ότι δεν έχουν αυτοδιοικητική πείρα. Αλλά ο καθένας μας έχει μία εμπειρία ζωής, έχει σπουδές και μπορεί μέσα από αυτές να συνεισφέρει. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω ότι η Κώστη είναι η θάλασσα, είναι ο κάμπος, είναι ο ορεινός όγκος, όπως είπε ο Γιώργος, και είναι και οι κοινότητες. Ουσιαστικά είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία, εγώ σπούδασα στη Μυτιλήνη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, είχα την ευκαιρία να εργαστώ στο τμήμα γεωγραφίας, όπου υπήρχε ένα πρόγραμμα, βάση LIDER, όπως αναφέρθηκε, για την αξιοποίηση του ορεινού όγκου του νησιού, όπου οι 13 Δήμοι εντάχθηκαν σε αυτό το πρόγραμμα και δημιούργησαν ένα δίκτυο περιπατητικών διαδρομών.